το Pub Basket League, στο Jumble, Τιμποντό και ο Χαντ. Η πρώτη κατοχή για τους γηπεδούχους του Λευτέρη Σουμποντίτς με τον Κάρλπ να κατεβάζει την μπάλα. Ωραία η προσποίηση με τον Σιμιτζή να πηγαίνει στο καλάθι. Πρώτο καλάθι σήμερα, 2-0 μπροστά ο Άποελ. Κάρλπ θα πάρει το σούτ για 3, θα το βάλει. Πρώτο τρίποντο στο παιχνίδι με τον Κάρλπ. Fast break τώρα για τον Αποέλ. Κόνιεβιτς για 3. Θα το βάλει ο Νταβόρ Κόνιεβιτς, καλάθι 3 πόντων. Για τον Αποέλ 17-12 προβάδισμα για την ομάδα της Λευκοσίας. Δεν αντιλήφθηκε το ρολόι που τελείωνε. Πρόλαβαν το σούτ όμως και το βάζουν το τρίποντο με τον Ιάκωβο Παντελή. 17-12 πρώτο τρίποντο για την ΑΕΚ σήμερα. Χαντ. Θα πάρει σφύριγμα, θα το βάλει και θα πάρει και τη βολή. Τζέσι Χαντ, γκολ φάουλ. Φτάνει τους 8 πόντους. Λάθος πάει να γίνει. Χριστοδούλου δεν μπορεί. Κλέβει ο Σιμιτζής. Έρχεται όμως καλή άμυνα από τον Παντελή. Κόνιεβιτς κρατάει. Θα κάνει το σιούτ και θα σκοράρει. Μένει και κάτω ο Κόνιεβιτς. Εκεί παίρνει και μία ανάσα για τη φάση εκείνη ο Κόνιεβιτς που σκόραρε. Πρώτος πόντος και στη δεύτερη περίοδο είναι για την ΑΕΚ. Κόνιεβιτς, Τιμποντό, Κυλαράς, ελεύθερος για 3. Θα το βάλει στο τρίτο του τρίποντο σήμερα ο Γαβρίλ Κυλαράς στο σιούτ από τα 6.75. Το τελευταίο της καλάθι εντός παιδιάς. Η ΑΕΚ ήταν το τρίποντο του Χαντ. Το δίποντο του Χαντ. Το 19-17 στα 2.24 πριν το τέλος της πρώτης. Κυλαράς μέσα και αυτό το τρίποντο. Ο Κυλαράς ο οποίος παίζει και με την κερκίδα. Εδώ ο αρχηγός του Αποέλ που πανηγυρίζει το τρίποντο του αυτό. 31-19. Στο συν 14 είχε ανέβει η διαφορά υπέρ του Αποέλ. Μαντοβάνι κάνει προσποίηση. Βγάζει έξω στον Παντελή. Το σιούτ του Παντελή με το ταμπλό μέσα. Στον Παπαμιχαήλ. Κακό το σιούτ. Σηκώνει τα χέρια ψηλά ο Σουμποντίτς για αυτή την επιλογή εκεί. Παντελή, ξανά σιούτ, μέσα και αυτό. Ιάκωβος Παντελή βάζει 2 κολλητά τρίποντα και μειώνει τη διαφορά στους 6. Η ΑΕΚ η οποία... Κοντά του είναι ο Κυλαράς. Αφήνει στον Γκρίσαμ. Αυτό στον Μπράουν. Στον Στρόγκ, συγγνώμη. Ο Στρόγκ δίνει στον Μπράουν. Γκρίσαμ. Σφύριγμα για φάουλ, δεν μετράει το καλάθι. Το φάουλ έγινε πριν ξεκινήσει. Γίνονται οι αλλαγές, περνάει ο Καρλ και ανάμεσα σε 3 κορμιά σκοράρει. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου, δεν θα προλάβει η ΑΕΚ να βγάλει το σούτ. Ο Έρβιν Καρλ με ένα παλικαρίσιο καλάθι νίκησε την άμυνα της ΑΕΚ στην τελευταία φάση. 43-37, το συν 5 του πρώτου δεκαλέπτου έγινε συν 6. Ο Μανολόπουλος με αντίπαλο τον Κυλαρά. Θεωρητικά έχει το mismatch στη δύναμη ο Μανολόπουλος και το εκμεταλλεύεται. Βάζει το καλάθι. Ο Μανολόπουλος είναι το πρώτο καλάθι σήμερα. 50-43. Μανολόπουλος θα διστάσει. Η προσπάθειά του όμως θα βρει στόχο. Καλάθι 3 πόντων από τον Σωτήρη Μανολόπουλο που από έλ στο fast break με το Carb. Κυλαράς στο Γιαναρά. Ξανά ο Κυλαράς. Γύρισε η άμυνα της ΑΕΚ. Ανεβαίνει και ο Τιποντό για να δώσει και screen στον Έρβιν Καρλ. Καρλ προσπαθεί να ελευθερωθεί. Πάσα στον ψηλό του Αποέλ. Συνδέεται. Κρατάει ζωναή την μπάλα και συνέχεια το σιούτ για 3 από τον Γιαναρά από τη γωνία μέσα. 2 αναπηδήσεις στο Στεφάνι. Άστοχη προσπάθεια από τον Καρλ. Με τον Παντελή να τρέχει. Σιζόπουλος για 3 από τη γωνία σκοράρει. Καλάθι 3 πόντων από τον Ανδρέα Σιζόπουλο. Το πρώτο του καλάθι σήμερα του Ανδρέα Σιζόπουλου και η ΑΕΚ μειώνει στους 6. 59-53. Ο Χαντ με αντίπαλο του Σιμιτζή. Μαντοβάνι, σιούτ από τα 5,5 μέτρα μέσα. Time out που ζητάει ο Λευτέρης Σουμποντίτς βλέποντας την ΑΕΚ να μειώνει. Στο Σιμιτζή πρέπει να ήταν και γι' αυτό η φάση υπέρ της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που βγήκε στο fast break με κλέψιμο με τον Strong να σκοράρει και να μειώνει στους 2 στα τελευταία στάδια της τρίτης περίοδου. Υπάρχουν 9 δευτερόλεπτα διαφορά. Τιποτό για 3 μέσα. Καλά τριών πόντων. Η ΑΕΚ που έβγαλε όμως καλή άμυνα. Σιζόπουλος για το προβάδισμα. Θα το βάλει το τρίποντο. Καλά τριών πόντων από τον Ανδρέα Σιζόπουλο και η ΑΕΚ βρίσκεται μπροστά στο σκορ. Το Χένρι έχει κάνει 5 φάουλ, είναι εκτός. Το φάουλ από τίποτο. Ο Παντελή στη γραμμή για 2 βολές.
Η πρώτη είναι μέσα και πλέον έχουμε κατοχή, προβάδισμα δύο κατοχών για την ΑΕΚ. Παντελή πιθανό να στοχίσει τη βολή για να αναγκαστεί ο Αποέλ να τρέξει και αυτό θα κάνει. Ο Αποέλ τρέχει εδώ για, για το τελευταίο σιούτ του αγώνα που δεν θα γίνει. Ο Έρβιν Κάρπ θα κρατήσει την μπάλα στα χέρια και το τελικό σκορ 73-77 νίκη για την Πετρολίνα ΑΕΚ απέναντι στον Αποέλ. Η ΑΕΚ η οποία στο τέλος